παρέδωσε για άλλη μια φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας με την πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε επ' αφορμή της καθιερωμένης σκοπής της πίτας του χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Δεκάδες μέλη του Συλλόγου αλλά και οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου ήταν παρόντες σε μια εκδήλωση που δεν περιορίστηκε σε μια απλή κοπή πίτας. Έτοιμοι. Όσοι ήθιστε, βρισκόμαστε στην καθιερωμένη κοπή πίτας του Συλλόγου των Μικρασιατών της Καβάλας. Νομού Καβάλας, μνήμη Μικρασιασίας. Έτσι είναι ο πλήρης τίτλος του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κάλυψη της εκδήλωσης. Είμαστε ο Σύλλογος Μικρασιατών στην Καβάλα, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας, του τόπου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ευχόμαστε καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους με υγεία και μια χρονιά η οποία να είναι το ίδιο παραγωγική όπως και πέρσι. Πέρσι, όπως ξέρετε, γιορτάσαμε τα 90 χρόνια από τη τιμήσαμε τα 90 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή με ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Μια από αυτές ήταν η παρουσίαση ενός βιβλίου και η έκδοση ενός βιβλίου από το Σύλλογό μας στα δύσκολα χρόνια, το οποίο βασίστηκε σε μαρτυρίες και σημειώσεις μιας πρόσφυγος πρώτης γενιάς από το Δεμήσιο της Σμύρνης. Προτιμήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο το οποίο να μείνει στην ιστορία και να μην το πάρει ο άνεμος της επικαιρότητας. Αλλά το μεγαλύτερό μας επίτευγμα θεωρώ ότι είναι η ίδρυση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, το οποίο είναι μια παρακαταθήκη για την πόλη μας, το οποίο είναι μια παρακαταθήκη για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Νομίζω πως όλοι έχουμε την υποχρέωση να το υποστηρίξουμε, να το επισκεφτόμαστε και ταυτόχρονα να δούμε και να ζήσουμε και το γεγονός να μεταστεγαστεί σε ένα κεντρικό κτίριο της πόλης, το οποίο να έχει εύκολη πρόσβαση για όλους. Το 2012 ήταν μια γεμάτη και πολύ δραστήρια χρονιά από πλευράς του Συλλόγου. Για το 2013 υπάρχουν σχέδια? Σχέδια ο κάθε Σύλλογος έχει βέβαια. Εμείς, τι να πούμε τώρα, είναι και μια χρονιά όχι προεκλογική, είναι μια χρονιά που θα έχουμε τις αρχαιρεσίες μας, θα αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, στηρίζουμε και να προωθούμε την μνήμη και τον πολιτισμό των προγόνων μας. Η συμμετοχή των μελών, πώς σας φαίνεται, συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, κυρίως από τα τμήματα του χορού και της χοροδίας. Πλαισιώνουν κάθε μας εκδήλωση, τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε και τους δασκάλους του χορού και της χοροδίας, τον Γιώργο τον Καραγεωργίου, τη Ζωή την Κυρκούδη και τον Απόστολο τον Αθιανό, ο οποίος είναι χωράρχης μας στη χοροδία. Βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά να συμμετέχουν στο χορευτικό, βλέπουμε νέους ανθρώπους. Συνεχίζεται η παράδοση, περνάει μνήμη από γενιά σε γενιά. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας και όπως βλέπετε σήμερα, όπως παρατηρήσατε, πραγματικά συμμετέχουν τα παιδιά μας, τα οποία είναι εδώ και 4-5 χρόνια πλαισιώνουν το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι τελικά θα κατορθώσουμε αυτό που θέλουμε. Ο στόχος μας είναι να περάσει στην τέταρτη γενιά προσφύγων η φλόγα αυτή των Μικρασιατών. Ευχαριστούμε πολύ. Που βρίσκεται εδώ πέρα να μείνει κοντά στην παράδοση, γιατί την εποχή της κρίσης, όπως είναι αυτή που περνάμε, η παράδοση είναι αυτή που δημιουργεί και φέρνει ένα στίγμα αισιοδοξίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας στηρίζουν, γιατί χάρη σε αυτούς προχωράει ο Σύλλογός μας. Παραδοσιακός ο Σύλλογός μας, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τα έθιμα των προγόνων μας και νομίζουμε ότι το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Βλέπουμε παιδιά γύρω σας. Περνάνε τα ήθη, τα έθιμα στην επόμενη γενιά. Βεβαίως, είναι η συνέχεια του Συλλόγου μας. Το μέλλον.
ευχηθούμε όλοι σε αυτό το τόσο δραστήριο και τόσο ζωντανό πολιτιστικό σχήμα καλή χρονιά. Και είμαι σίγουρη ότι και αυτή τη χρονιά θα καλύψουν ένα μεγάλο τομέα της πολιτιστικής μας ζωής. Η διοίκηση του Συλλόγου έκανε ένα σύντομο απολογισμό, αλλά και τόνισε την σημασία συνέχισης ύπαρξης ενός Συλλόγου που διαφυλάττει και περνάει στις επόμενες γενιές τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα των αλυσμόνητων πατρίδων. Μόντας τα 90 χρόνια από την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, μπαίνουμε σε μια άλλη σημαντική χρονιά για την πόλη μας, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. 90 από τα 100 χρόνια της ελεύθερης Καβάλας, οι πρόσφυγες κάτοικοί της συμμετείχαν στη διαμόρφωση της νεότερης ιστορίας της πόλης. Όταν ιδρύθηκε, αγαπητοί πατριώτες, ο Σύλλογος Μικρασιατών, ειλικρινά προσωπικά είχα νιώσει μια ανακούφιση, μπορώ να πω, ως γνήσιος Μικρασιάτης και εκ πατρός και εκ μητρός. Φέτος με αυτές τις δράσεις που είχατε, μας ανανεώσατε την ακόμα την εθνική μας μνήμη, θα σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Να σας συγχαρώ όλους για την προσπάθεια που καταβάλατε και τον κόπο για τη δημιουργία του μουσείου. Να συνεχίζει ο Σύλλογος να είναι έτσι ακμαίος και δημιουργικός και να μας συνδέει με τις αλυσμόνητες χαμένες πατρίδες. Να συνδέει τον εθνικό μας κορμό με όλες αυτές τις ουσίες από τις οποίες ποτίστηκε αιώνες τώρα ο ελληνισμός. Η Καβάλα είναι μια πόλη η οποία πολλά χρωστάει στο τρομερό, σαν την τρομερή καταστροφή της μικρασιατικής απώλειας. Μεγάλωσε μετά το 23, μεγάλωσε μετά το 24, και πλούτησε από τις ιδιαίτερες παραδόσεις που έφεραν οι Έλληνες είτε από την προσφυγιά είτε από την εσωτερική μετανάστευση. Και είναι σήμερα ένα ζωντανό και πολύ ακμαίο κομμάτι της πατρίδας μας χάρη σε αυτές τις παραδόσεις που κουβάλισαν όλοι οι Έλληνες από όλα τα μέρη του ελληνισμού. Και αυτό το οποίο κάνει ο Σύλλογος των Μικρασιατών είναι πραγματικά άξιο επένου και είναι δίπλα του ο Δήμος όπου μπορεί, όπου μπορούμε. Λοιπόν, πού μπορούμε τώρα και τι μπορούμε να κάνουμε και με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου, που είμαι σίγουρος ότι δεν θα φέρει αντίρρηση, όπως και σε άλλα πράγματα ομονοούμε όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας μας και για την ανάδειξη του πολιτισμού και της παράδοσής μας. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει κάποιο χώρο, ετοιμάζονται όμως κάποιοι χώροι, για παράδειγμα ο χώρος του Μεντρεσέ στις Καμάρες. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Έχουν δίκιο, γιατί περιμένουν πράξεις από εμάς και όχι λόγια. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς θα πρέπει να είμαστε σύντομοι στα λόγια και πολύ γρήγοροι στις πράξεις. Αλλά εδώ υπάρχει η γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε μέσα στο 2013 να ξεκινήσουμε την ανέγερση. Ουσιαστικά, γιατί δεν είναι μονάχα αποκατάσταση, είναι ανέγερση ενός καινούργιου κτίσματος εκεί που είναι ο Μεντρεσές, δηλαδή εκεί που τελειώνουν οι Καμάρες, στην οδό Κολοκοτρώνη. Άρα, είναι ένας χώρος που προγραμματικά είναι προορισμένος για τον πολιτισμό και γιατί όχι να το συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το Μουσείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού, το Μουσείο της Προσφυγιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε και να θυμόμαστε πως οι πρώτοι εκείνοι οι πρόσφυγες κατάφεραν και έστησαν καινούργια ζωή. Με όλες τις καταστροφές, με όλες τις απώλειες προσφυλών και συγγενικών προσώπων, περιουσιών. Αυτή η τεράστια τραγωδία πως τους όθησε τελικά να ξαναζήσουν μια καινούργια ζωή. Εδώ, στη Μακεδονία.